Δεν μπορώ να μην αρχίσω με ένα σχόλιο για την αναφορά του προηγούμενου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ότι η σημερινή μέρα είναι χωριστή γιατί η χώρα μας θωρακίζεται με την προμήθεια των Ραφάλ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καμαρώνει γιατί στη θητεία της η χώρα μας αναδεικνύεται πρώτη σε δαπάνες για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, ξεπερνώντας ακόμη και τις ΗΠΑ. Χρήματα που στερούνται από το λαό. Δεν θέλουμε να δικήσουμε βέβαια τον ΣΥΡΙΖΑ, που διαμαρτυρήθηκε μέσω του Τομεάρχη Εξωτερικών για το κομματικό σποτ το οποίο ήθελε να ήταν κυβερνητικό, γιατί και αυτοί, μαζί με το Κινάλ και την Ελληνική Λύση, ψήφισαν να πάρουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ από το λαό για να τα καταθέσουν στις πολεμικές βιομηχανίες της Γαλλίας να υπηρετήσουν τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Τα κρατικά ταμεία όμως είναι άδεια για νοσοκομεία, για μονάδες εντατικής θεραπείας που πεθαίνει ο κόσμος έξω από αυτές, για σχολεία, για υποδομές που αφορούν την προστασία της ζωής του λαού. Όντως είναι μια χωριστή μέρα, αλλά όχι για τους εργαζόμενους και τον λαό. Διακρατικές συμφωνίες πρέπει να γίνονται ναι ή όχι. Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνονται. Τι επιδιώκεται όμως μέσα από αυτές? Ποιοι είναι αυτοί που θέτουν τους όρους των συμφωνιών? Ποιοι είναι αυτοί που ωφελούνται και ποιοι ζημιώνονται? Όλες οι συμφωνίες που υπογράφουν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, εκπροσωπώντας το βέβαια, όπως και αυτές που συζητάμε σήμερα, τις κυβέρνησεις της Νέας Δημοκρατίας με Ουγγαρία και Μογγολία για τον τουρισμό, εντάσσονται στους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς των διακρατικών οργανισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ και των συμμάχων τους της ΗΠΑ για να υλοποιηθούν οι συνολικοί σχεδιασμοί και ανταγωνισμοί με τη Ρωσία για τον έλεγχο των ενεργειακών και άλλων πρωτοπαραγωγικών πηγών, την κυριαρχία των μονοπωλιακών ομίλων των χωρών τους στην ευρύτερη περιοχή. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό σε αντίστοιχες χώρες και με διάφορα συνεργατικά σχήματα θα αξιοποιήσουν το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, νομοθετικό πλαίσιο, τα κάθε λογής προνόμια και κίνητρα, τη φτηνή εργατική δύναμη για την βέλτιστη απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων τους για μεγαλύτερη κερδοφορία. Χθες άρχισε και η συζήτηση για το νέο επενδυτικό νόμο και για τα κίνητρα και τη χρηματοδότηση στον τομέα του τουρισμού. Χαράς Ευαγγέλια. Ρωτήσαμε και χθες την Επιτροπή. Το αναφέρομαι και σήμερα. Τι έχουν να κερδίσουν οι εργαζόμενοι της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Μογγολίας με τις συνεργασίες επιχειρηματικών ομίλων για επενδύσεις σε αντίστοιχες χώρες πέρα από τη βαθιά εκμετάλλευσή τους? Υπάρχει πλούσια πείρα στους εργαζόμενους της χώρας μας από τους ξένους επενδυτές στον τουρισμό. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν όταν έχουν πληρότητες, με μοσαϊκό εργασιακών σχέσεων, ο ημερήσιος χρόνος εργασίας είναι ελάστιχο, η μισθή ισχνή, η εντατικοποίηση στο Zenith με πολλή απασχόληση σε διάφορες ειδικότητες. Αυτά, το χρόνο με το χρόνο, επιδεινώνονται οι συνθήκες δουλειάς και αμοιβής των εργαζομένων και ταυτόχρονα, αντικειμενικά βέβαια, αυξάνουν τα κέρδη των μεγάλων ομήρων, αφού αυτά βγαίνουν μέσα από την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Η βαρβαρότητα φτάνει στο σημείο οι εργαζόμενοι να κοιμούνται σε απαράδεκτους χώρους, σε χαμοκέλες και σε κοντέινερ. Αυτή την περίοδο οι απολύσεις αυξάνονται. Το Χίλτον ανακοίνωσε το κλείσιμο για την αναβάθμιση, γιατί ξέρει ότι ο αναπτυξιακός νόμος, όπως είπα που άρχισε η συζήτηση, θα φέρει χρηματοδότηση. Και τι κάνει? Απολύει 300 εργαζόμενους με δικαιώματα για να πάρει ελαστικά εργαζόμενους. Στο καζίνο του Ρίο απέλυσαν τον συνδικαλιστή, τον πρόεδρο του σωματείου, του κρατικού σωματείου της Πάτρας και ταμεία του εργατικού κέντρου της Πάτρας, γιατί μπαίνει μπροστά για να πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Το αυτονόητο δηλαδή, να καταβάλλονται τα δεδουλευμένα τους. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Οι εργαζόμενοι βιώνουν αυτό το βάρβαρο πρόσωπο του εκμεταλλευτικού συστήματος, στη σκληρή εκμετάλλευση. Αυτό είναι και το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Η ανατροπή αυτής της μορφής οργάνωσης της οικονομίας. Στον κατελισμό, στο σύστημα της ελευθερίας αγοράς, της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής,
στις υποδομές της αναψυχής των διακοπών, εκτός από τη μεγάλη εκμετάλλευση, όπως αναφέραμε, για την πλειοψηφία των εργαζομένων, είναι και οι εργατικές λαϊκές οικογένειες που αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες και ο τουρισμός για αυτούς φαντάζει ένα όνειρο θαρρυνής νυχτός. Είναι απλησίαστο και το στερείται η μεγάλη πλειοψηφία. Μιας και συζητάμε λοιπόν για τις συμφωνίες με χώρες που παλινορθώθηκε ο καπιταλισμός πριν 30 χρόνια, παρά τα λάθη και τις αδυναμίες του υπαρκτού σοσιαλισμού, οι λαοί στις χώρες αυτές έζησαν αυτή την περίοδο μεγάλα επιτεύγματα σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Δουλειά για όλους. Για όλους υγεία, παιδεία, αθλητισμός, πολιτισμός, ελεύθερος χρόνος, άπλυτος και άλλα πολλά, όπως και το δικαίωμα όλων στις διακοπές. Όσο και αν προσπαθεί αυτό το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα με τον αντικομμουνισμό τους να αποκρύψει όλες αυτές τις κατακτήσεις, δεν θα τα καταφέρει. Και είναι μονόδρομος η εργατική τάξη να δώσει απαντήσεις, να πάρει την υπόθεση αυτού του δρόμου ανάπτυξης στα χέρια της. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτών των επιτευγμάτων και της επίδρασης που ασκούσαν στην εργατική τάξη των καπιταλιστικών χωρών ήταν η ανάπτυξη ταξικής πάλης και η παραχώρηση δικαιωμάτων και στον καπιταλισμό. Το 8ωρο που τώρα με νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εντασσόμενη το πλαίσιο αυτό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έκανε 10ωρο και 13ωρο. Το πενθήμερο ήταν κατάκτηση. Και ο κόσμος μπορούσε να πάει και 2 μέρες να αποδράσει. Τώρα γίνεται 6ήμερο και 7ήμερο. Η σταθερή απασχόληση που έδινε χρόνο στον κόσμο. Τώρα είναι λάστιχο με συμβάσεις που είπα και χθες, 16 μορφές απασχόλησης υπάρχουν στον τουρισμό. Η ετήσια άδεια με αποδοχές καταργήθηκε, κύριοι. Όπως και οι αποζημιώσεις. Γιατί απολύονται κάθε χρόνο, πέρυσι, τώρα, το εξάμηνο, 2.066.791 οι απολύσεις. Όσος είναι ο αριθμός των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Και προσλήψεις, βέβαια, αντίστοιχα, άλλες τόσες. Δηλαδή, μια ανακύκλωση της ανεργίας. Άρα, λοιπόν, όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να καταργούνται όποια δικαιώματα έχουν απομείνει στην εργατική νομοθεσία. Ο κοινωνικός τουρισμός, τα εκδρομικά προγράμματα, και αυτά έχουν τελειώσει ουσιαστικά. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα τα έχουν πάρει πίσω. Οι εργαζόμενοι, οι λαοί σε όλες τις χώρες που δέχονται τον πόλεμο αυτού του κεφαλαίου, ένα δρόμο έχουν, όπως είπαμε, να απαλλαγούν από αυτή, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν με την εργατική εξουσία και τον σχεδιασμό, τον επιστημονικό σχεδιασμό, όλες τις παραγωγικές δυνατότητες, να προχωρήσουν σε αμοιβαίες και επεφορείς διακρατικές συμφωνίες σε όλους τους τομείς, με κύριο βέβαια κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων διευρυμένων αναγκών τους, που αυτό το κριτήριο δεν υπάρχει σε αυτές τις συμφωνίες, αλλά είναι το κριτήριο του κέρδους, ο ισχυρός, ο σιδερένιος νόμος του καπιταλισμού. Το ΚΚΕ γι' αυτό καταψηφίζει αυτές τις συμφωνίες και στηρίζει τους αγώνες των εργαζομένων και στο Χίλτον και στην Πάτρα και σε όλη την Ελλάδα, για να μπορέσουν να περιφρουρήσουν τα δικαιώματά τους και να διεκδικήσουν νέες κατακτήσεις.